Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο πλατό της εκπομπής Κρήτη σήμερα τον Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας, τον Μύρο Νακτιστάκη. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε και βρίσκομαι μαζί σας. Η χαρά είναι όλη η δική μας, γιατί είστε ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα που πάντα μας γοητεύει με τον ωραίο λόγο τον οποίο έχετε. Και η αλήθεια είναι ότι το έργο σας και το ιεραποστολικό σας έργο στη Νέα Ζηλανδία, αλλά και αυτό το μήνυμα της αγάπης και πώς το μήνυμα της Ορθοδοξίας και της ελληνικότητας περνάει τόσα χιλιόμετρα, τόσα μίλια μακριά, έχει τη δική του σημασία. Είστε τις μέρες αυτές εδώ για να προετοιμάσετε την άφιξη παιδιών. Αυτό ήταν και έτσι η αρχική αφετηρία για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Να προετοιμάσετε την άφιξη περίπου 15 παιδιών από τη Νέα Ζηλανδία στη χώρα μας. Ναι. Βρεθήκαμε πριν από 5 χρόνια στην χώρα της Νέας Ζηλανδίας και διαπιστώσαμε ότι ο ελληνισμός χρειάζεται υποστήριξη και χρειάζεται να φορτίσουμε λίγο τις μπαταρίες από την πηγή που είναι η Ελλάδα, που είναι και η πηγή της Ορθοδοξίας. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα μαζί με τα παιδιά, Έλληνες που έχουν γεννηθεί στη Νέα Ζηλανδία. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν έρθει ξανά στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Και θέλουμε να τους δώσουμε μία γεύση από Ελλάδα, μία γεύση από τον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν οι παππούδες τους που μετανάστευσαν στη Νέα Ζηλανδία και να δημιουργήσουμε σχέσεις και δεσμούς και μνήμες και επιθυμία να ξαναέλθουν. Τώρα, εδώ και ένα χρόνο προετοιμάζουμε αυτή την εκδρομή. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα, όμως οι εκλογές δεν βοήθησαν, δεν μας βοήθησαν. Είπαμε, είναι εκλογική χρονιά για την Ελλάδα. Εκλογική χρονιά. Και τώρα πάλι σε εκλογές πέφτουμε. Αλλά αυτό και άλλες δυσκολίες που δεν σταθήκανε όμως ικανές να μας σταματήσουν στο να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδρομή, γιατί νομίζουμε ότι είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Το χρειαζόμαστε σαν ελληνισμός και σαν Ορθοδοξία στη Νέα Ζηλανδία. Και θέλουμε να τονώσουμε τις σχέσεις. Είναι μια εκδρομή στα βήματα των προγόνων ουσιαστικά. Θα ακολουθήσουν τα βήματα των προγόνων τους. Και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Είναι μια εκδρομή στα μέρη που συνδέουν τις δύο χώρες. Οι δύο χώρες ήρθαν μαζί κατά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Νεοζηλανδοί στρατιώτες, τα στρατεύματα της Νέας Ζηλανδίας ήρθαν και πολέμησαν στην Καλλίπολη, στην Τουρκία, σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους και ερχόταν οι τραυματίες και οι νεκροί στο νησί της Λίμνου για να θεραπευτούν ή να ταφούν. Και υπάρχουν δύο νεκροταφεία, κημητήρια Νεοζηλανδών στρατιωτών στη Λίμνο. Το δεύτερο νησί, ενδιαφέροντος για τη Νέα Ζηλανδία, είναι η Κρήτη. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη μάχη της Κρήτης. Πολύ Νέα Ζηλανδία. Κατά την υπεράσπιση του αεροδρομίου του Μάλεμε και 677 παιδιά της Νέας Ζηλανδίας βρίσκονται στο κημητήριο της Σούδας. Έτσι, ερχόμαστε να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής, να αναδείξουμε αυτή την κοινή συμμετοχή σε κοινούς αγώνες για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε δεσμούς στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά ελληνικής καταγωγής της Νέας Ζηλανδίας που δεν έχουν την ευκαιρία πια να έχουν ελληνικής παιδείας, μιας και τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουμε δάσκαλο. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε λίγο για την ελληνική κοινότητα στη Νέα Ζηλανδία. Δεν είναι και τόσο πολύ γνωστή. Τα νούμερα είναι μικρά. Μικρά. Είναι ευθύνουσα η πορεία της, αριθμητικά τουλάχιστον, ευθύνουσα η πορεία
και δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες διάδρασης με την Ελλάδα ώστε να τονωθεί η συνείδηση και η ταυτότητα, η ελληνική συνείδηση και η ελληνική ταυτότητα. Και όταν λείπει και η εκπαιδευτική διαδικασία που είναι το λείπει και το κακά τα ψέματα. Και είναι η Εκκλησία η οποία προσπαθεί να διατηρήσει ό,τι μπορεί, που με τις μικρές δυνάμεις και με πολλές άλλες παράλληλες δραστηριότητες, δεν είναι μόνο ο ελληνισμός το καθήκον της Εκκλησίας εκεί, αλλά και είναι και η παροχή της ιεραποστολικής δράσης στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού, Φίτζι, Τόγκα και Σαμόα, και κάνουμε και μία προσπάθεια να επεκταθούμε και εντός της Νέας Ζηλανδίας, στην ιεραποστολή εντός της Νέας Ζηλανδίας, στις κοινότητες των Μαωρί, αλλά και των Νέων Ζηλανδών, οι οποίοι αναζητούν και αυτοί ζωή ουσίας. Τι ανταπόκριση πράτεται σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι που συνειδητά πλησιάζουν την Εκκλησία και ζητάνε ουσιαστική ζωή μέσα στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη. Η Νέα Ζηλανδία είναι μια χώρα στην οποία οι κάτοικοι δηλώνουν πάνω από το 50% δηλώνουν άθεοι ή άθρησκοι. Και είναι πολλοί που έχουν απογοητευτεί από τις υπάρχουσες ομολογίες, χριστιανικές ομολογίες, και φεύγουν συνεχώς από εκεί απογοητευμένοι. Νιώθουμε μεγάλη την υποχρέωση και την ευθύνη να βρισκόμαστε παρόντες στη ζωή τους και να τους δώσουμε την αλήθεια του Χριστού από την ορθόδοξη άποψη και να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν, αλλά περισσότερο να ζήσουν το κέλευσμα του Χριστού, που δεν είναι τίποτε άλλο από την αγάπη. Και είναι, νομίζω, πολύ πιο είναι διαφορετικός ο τρόπος που τους προσεγγίζεται στο να καταλάβουν την εικόνα, την μορφή, το μήνυμα του Χριστού, ή να καταλάβουν μηνύματα που για μας, με αυτά έχουμε μεγαλώσει, είναι μέρος και της καθημερινότητάς μας, με την έννοια ότι η πίστη μας είναι στη καθημερινότητά μας. Γι' αυτό είναι κάτι καινούριο. Ακριβώς. Κάτι ξένο, που έρχεται και από κάποιον ξένο. Το θέτετε πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλά αυτονόητα. Ναι, ναι. Έχουμε μεγαλώσει μέσα σε αυτό και θεωρούνται αυτονόητα. Ναι. Στη Νέα Ζηλανδία, όταν έφτασα και πήγα και επισκέφτηκα σπίτι Ελλήνων, παππούδων, και ήταν και τα εγγονάκια εκεί, με το εγκόλπιο αυτό που εμφανίζεται η μορφή της Παναγίας, το παιδί, το εγγονάκι, δεν γνώριζε ποια ήταν η Παναγία και ποιος ήταν ο Χριστός. Στην ηλικία των 9-10 ετών. Άρα η αφετηρία είναι διαφορετική. Και για τα παιδιά ελληνικής καταγωγής και πολύ περισσότερο για τα παιδιά, τα νεοζηλανδάκια ή τα παιδιά των νησιών του Ειρηνικού, όπου κάνουμε την δραστηριοποιούμαστε με την Ιεραποστολή. Ήταν γι' αυτό για σας ένα... Μου επιτρέψετε να το περιγράψω ως ένα πρώτο σοκ. Το περιμένατε? Ήταν κάτι με το οποίο όταν φτάσατε τις πρώτες ημέρες, όταν αρχίσατε να συνειδητοποιείτε ποια ακριβώς είναι η εικόνα που έχουν για την Ορθοδοξία και για την ελληνικότητα, ήταν αυτό ένα πρώτο το σοκ το οποίο σας κινητοποίησε ενδεχομένως και ακόμη περισσότερο? Εγώ βρέθηκα μπροστά σε ένα θαύμα το οποίο είχε επιτελεστεί κατά τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα 10 χρόνια, από τον προκάτοχό μου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη πρώην Νέας Ζηλανδίας και πρώην Γάνου και Χώρας, κύριο Αμφιλόχιο, ο οποίος ανάλωσε όλη του τη ζωή στην Ιεραποστολή. Και μέσα σε 10 χρόνια δημιούργησε ένα μικρό θαύμα, δημιουργώντας 6 εκκλησίες στα νησιά, βαπτίζοντας 600-700 χριστιανούς, δημιουργώντας ένα ορφανοτροφείο, βοηθώντας να έλθουν οι Ιεραπόστολοι από την Ελλάδα και να μάθουν και να έλθουν να στείλει
από τα νησιά, κατοίκους των νησιών, βαπτισμένους εδώ στην Ελλάδα να πάρουν τα νάματα της Ορθοδοξίας εδώ στην Ελλάδα και μέσα σε αυτή την κατάσταση να ακούω να ψάλλονται οι ύμνοι της Θείας Λειτουργίας στα ελληνικά από τους νησιώτες, από τα παιδιά του ορφανοτροφείου, να δω χαριτωμένη έκφραση της ιεροσύνης των ντόπιων ιερέων που χειροτονήθηκαν Ορθόδοξοι ιερείς και το έργο τους είναι ζηλευτό και θαυμαστό. Και μάλιστα πριν από ένα χρόνο είχαμε στενάχωρη ανθρωπίνως κατάσταση, αλλά από την άλλη χριστιανικός και ορθοδόξος μια πολύ χαρούμενη εξέλιξη, γιατί κοιμήθηκε ο ντόπιος ιερέας της Λαμπάσα, ο πατέρας Βαρνάβας. Και αυτό ξεκλείδωσε μία σειρά ομολογιών. Όταν πήγαμε να επιτελέσουμε την εξόδιο ακολουθία, βρεθήκαμε σε μία πλημμυρίδα ομολογιών ντόπιων ανθρώπων, όχι κατά ανάγκη βαπτισμένων, και μουσουλμάνων και ντόπιων φιτζιανών και Ινδουιστών, οι οποίοι μας ομολογούσαν για τη θαυμαστή δράση του Πατρός, την αγάπη καταρχήν, την έκφραση της αγάπης του Πατρός Βαρνάβα και το πώς η χάρη του Θεού ενεργούσε μέσα από το πετραχύλι του και μέσα της ιεροσύνης του. Βεβαίως. Σπουδαία παρακαταθήκη. Και είναι ίσως το πιο σημαντικό και το πιο μεγάλο έργο, καρπό που έχει να επιδείξει η νέα Εκκλησία της Οκεανίας σε όλο τον κόσμο. Και θυμασμένοτε βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο έργο που έχει γίνει από αυτά που μας περιγράφετε. Με τι μέσα και δυνάμεις έχετε σημαντική βοήθεια, είναι με δικά σας μέσα, είναι με τον εθελοντισμό? Είναι, όλα έγιναν με προσφορές ανθρώπων. Η Μητρόπολη της Νέας Ζηλανδίας είναι η πιο φτωχή και η πιο μικρή Μητρόπολη και ολιγά αριθμή Μητρόπολη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Και δεν έχει δικούς της οικονομικούς πόρους κανέναν. Άρα από το μηδέν. Από το μείον. Όχι από το μηδέν. Από το μείον. Γιατί ενώ δεν έχει οικονομικούς πόρους, έχει πολλές υποχρεώσεις που θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Το επιτελεστέν και το επιτελούμενο έργο στην Ιεραποστολή χρειάζεται και οικονομικούς πόρους, αλλά πιο σημαντικό εγώ θεωρώ τους ανθρώπινους πόρους, τους εκκλησιαστικούς πόρους, να έχουμε γνήσια τέκνα της Εκκλησίας, να τα προβάλλουμε ως παράδειγμα και ως πρότυπα ζωής και ως φρούτα της Εκκλησίας μας, ώστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους ντόπιους και να θέλουν να τους μοιάσουν. Αυτό είναι, να υιοθετήσουν τη ζωή του Χριστού. Έχω διαβάσει παλαιότερες συνεντεύξεις σας ότι έχετε κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στα νησιά Φίτζι και στους δύο διαφορετικούς κόσμους που υπάρχουν εκεί, Σεβασμιότατε. Ο κόσμος της κλειδής, της ευημερίας και ο κόσμος της απόλυτης φτώχειας. Και η αλήθεια είναι ότι σε εμάς εδώ μπορεί να φαντάζει πάρα πολύ μακρινό, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό η αντίθεση. Υπάρχουν και εδώ αντιθέσεις, αλλά όχι σε αυτό τον βαθμό. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Είναι εύκολο για σας, για το έργο σας, μέσα σε αυτές τις δύο πολύ μεγάλες αντιθέσεις, να στείλετε το ίδιο μήνυμα και στις δύο πλευρές. Γιατί το μήνυμα δεν αλλάζει. Το μήνυμα της Ορθοδοξίας είναι το ίδιο. Αλλάζει ο αποδέκτης και τα χαρακτηριστικά που έχει. Είναι δύσκολη αυτή η αποστολή του μήνυματος? Εμείς απευθυνόμαστε στους ντόπιους, που είναι και η φτωχή μερίδα. Ο πλούτος είναι εισαγόμενος, έρχεται με τον τουρισμό. Τα νησιά Φίτζι αναπτύσσουν ένα πολύ εκτεταμένο τουρισμό υψηλών εισοδημάτων ανθρώπων, που έρχονται από την Αυστραλία, κατά κύριο λόγο την Αμερική, και τη Νέα Ζηλανδία. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν και 1.000 δολάρια για την διαμονή τους στο ξενοδοχείο το βράδυ.
ο σεφ που θα τους ετοιμάσει το πιάτο για να φάνε θα πληρωθεί με 4 δολάρια φιτζιανά, που σημαίνει 1,5 με 2 ευρώ την ώρα. Και τα εισοδήματα τα οποία θα κερδίσει από τη δουλειά του θα του φτάσουν ίσα ίσα για να νοικιάσει ένα κατάλημα κοντά στο ξενοδοχείο, να πληρώσει τα μεταφορικά του για να πάει και να έρθει στη δουλειά του και να αγοράσει την τροφή του, το τηλέφωνο, το κινητό, την κάρτα για το μήνα και να αγοράσει την τροφή του για τις 20 από τις 30 ημέρες. Ούτε κάνει αυτό, ναι, αυτό είναι το εισόδημα των ντόπιων στα πολυτελή ξενοδοχεία, που δουλεύουν στα πολυτελή ξενοδοχεία. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκληραγωγηθεί. Έχουν μάθει να περνάνε τις κακουχίες και τους είναι αρκετό μία χαρτόκουτα για στρώμα και μία πέτρα για μαξιλάρι. Τους είναι αρκετό να βαδίσουν εξυπόλυτοι, χωρίς την ανάγκη, και να μην ντυθούν βαριά, αφού και το κλίμα εκεί τους βοηθάει να ντυθούν πιο ανάλαφρα. Και να μην έχουν χρηματοποιήσει τόσο πολύ την κοινωνία τους και τη ζωή τους. Τα χρήματα στην οτροπία των ντόπιων των Φιντζιανών δεν είναι στόχο ζωής, δεν είναι status symbol, δεν είναι κάτι για το οποίο θα αφιερώσουν χρόνο από τη ζωή τους και από την οικογένειά τους για να τα αποκτήσουν. Είναι ένα μέσο για να επιτελέσουν μία εργασία ή κάτι το οποίο θα θελήσουν, να πάρουν το λεωφορείο για να έρθουν στην κηδεία του πατρός Βαρνάβα. Δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν είναι αυτός σκοπός. Και αν χρειαζόμαστε στην ερώτηση τι κάνετε με τα χρήματα, λέει, αν χρειαζόμαστε χρήματα, πηγαίνουμε και βγάζουμε λίγες κρεμμύδες ή βρίσκουμε, πιάνουμε 2 ψάρια, πάμε στην αγορά τα πουλάμε, παίρνουμε τα χρήματα και πληρώνουμε το εισιτήριο για να έρθουμε στην κηδεία του πατρός Βαρνάβα στη Λαμπάσα. Έχουν διαφορετική σχέση οι άνθρωποι εκεί με τα χρήματα, έχουν διαφορετική σχέση με τον χρόνο. Σαν άνθρωποι ζουν περισσότερο σε μία τροφοσυλλεκτική, σε κατάσταση τροφοσυλλεκτικής κοινωνίας και όχι καλλιέργειας και αγροτικής κοινωνίας. Κάπως έτσι θα πρέπει να ήταν οι άνθρωποι πριν την αγροτική επανάσταση. Ναι, ζουν για το σήμερα, είναι χαρούμενοι, είναι χαρούμενοι με το παραμικρό, είναι χαρούμενοι, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη χαρά που, και το παιχνίδι που κάνανε τα παιδιά με τη βροχή και με τις λακκούβες με το νερό που είχαν δημιουργηθεί στο έδαφος και πόση χαρά έπαιρναν από το παιχνίδι τους μέσα στη βροχή. Είναι σε ζεστές συνθήκες. Εγώ ερχόμενος από την Κρήτη και ακούγοντας σε παιδική ηλικία τη μητέρα μου να μου λέει μη βγαίνεις έξω γιατί βρέχει, κάνει κρύο, θα κρυώσεις κτλ. Έχοντας αυτές τις παραστάσεις στο μυαλό μου, βλέποντας αυτά τα παιδιά να κάνουν αυτό ακριβώς, πανικοβλήθηκα. Με καθησύχασαν όμως. Δεν πειράζει, αφήστε τους. Αφήστε τους. Λοιπόν, σεβασμιότατε, εγώ δεν έχω δει πιο εντυπωσιακή οικονομική κοινωνική ανάλυση ποτέ. Δηλαδή, μας έδωσε ακριβώς την ακτινογραφία του τι συμβαίνει στην χώρα, στην Νέα Ζηλανδία. Μας προβληματίζει αυτή η κατάσταση, μας προβληματίζει ως Εκκλησία, γιατί βλέπουμε πολλά στοιχεία του παραδείσου, της παραδεισένιας κοινωνίας, πριν την εκδίωση του Αδάμ και της Εύας. Βλέπουμε πολλά κοινά στοιχεία. Και στη συνέχεια αυτό μας κάνει να παρατηρήσουμε ότι στη δική μας κοινωνία είναι πολλά τα στοιχεία της κοινωνίας εκτός του Παραδείσου. Λοιπόν, ναι, προβληματιζόμαστε να τους αλλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους κάνουμε καλύτερα σαν και εμάς. Πρέπει με πολύ προσοχή και με πολύ διάκριση να εξετάσουμε και να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να αγγίξουμε και εμείς πρέπει να υιοθετήσουμε. Είμαστε εκεί
όχι για να τους πούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και υιοθετήστε τη δική μας ζωή. Είμαστε εκεί να τους γνωρίσουμε τον Χριστό και να τον ζήσουν όπως αυτοί καλύτερα μπορούν στο δικό τους πλαίσιο. Σεβασμιότατε, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Ήταν μια καλή αφορμή η άφηξη αυτών των παιδιών για να έχουμε μια πρώτη συζήτηση. Να πάρω δύο λεπτά να πω μονάχα για τα παιδιά που θα έρθουν την Παρασκευή. Βεβαίως. Θα μείνουν 15 ημέρες. Θα πάμε στη Λίμνο. Θα έρθουμε στην Κρήτη για 8 ημέρες. Θέλω να ευχαριστήσω πολλούς ανθρώπους από τον κύριο Πρωθυπουργό που μας στηρίζει αυτή την εκδρομή. Από τις δομές των Υπουργείων Εξωτερικών Αμήνης και Παιδείας, που επίσης έχουμε βοήθεια από εκεί, από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον κύριο Περιφερειάρχη, τους δημάρχους στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Μάλεμε, στις Γούβες, στην Κίσαμο, από τους επισκόπους, από τους Μητροπολίτες της τοπικής μας Εκκλησίας εδώ στην Κρήτη, που όλοι τους έχουν εκφράσει την επιθυμία και μας προσφέρουν και γεύματα και περιηγήσεις της Μητροπόλης τους και από όλους τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή, από το σύλλογο τους ανθρώπους του Συλλόγου της Ιεραποστολικής Μητρόπολης, των φίλων της Ιεραποστολικής Μητροπόλεως της Νέας Ζηλανδίας, που έχουν αγκαλιάσει με πολύ ζέστη όλη αυτή την εκδρομή και ανυπομονούν να μας υποδεχθούν και να αναπτύξουμε σχέσεις και του χρόνου ή κάποια άλλη στιγμή να έρθουν αυτοί στη Νέα Ζηλανδία να τους φιλοξενήσουν. Μια γέφυρα αγάπης, καταλαβαίνω. Ακριβώς, μια τεράστια γέφυρα αγάπης. Σίγουρα δεν θα είναι η πρώτη και η τελευταία. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμά, Σεβασμιότατε, για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση. Θέλω να ελπίζω και πιστεύω και είμαι σίγουρη θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια και σίγουρα και με την παρουσία των παιδιών εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.